Εδώ στο πρωτάθλημα, απλά να σας δώσω να καταλάβετε, κάθε ομάδα δικαιούται να έχει 4 Αμερικάνους, 4 ξένους τέλος πάντων καλαθοσφαιριστές και οποιονδήποτε επιπλέον καλαθοσφαιριστή θέλεις να γράψεις και να αγωνιστείς στην ομάδα με μέγιστον αριθμό τους 6, για τον καθένα πρέπει να πληρώσει η ομάδα 150.000 δολάρια για τον καθένα. Οπότε ο κανονισμός εδώ είναι, παραδείγματος χάρη, μόνο η δικιά μου ομάδα και άλλη μία έχουμε μείνει με 4, όλες οι άλλες ομάδες είναι με 5 και κάποιες με 6. Οπότε αντιλαμβάνεστε, δημιουργείται ένα πουλ που έχει μαζευτεί σχεδόν 1,5 εκατομμύριο και αυτά τα χρήματα τα μοιράζονται και τα διαιρούνται οι ομάδες που δεν παίρνουν πάνω από 4. Οπότε είναι ένας πολύ όμορφος κανονισμός που δίνει κίνητρα και στους κάτω. Και όποιος θέλει να παίξει για Ευρώπη ή για πρωτάθλημα ή για κάποιο στόχο παραπάνω μπορεί να έχει περισσότερους. Για να καταλάβω δηλαδή που τις 12 ομάδες, οι 2 έχουν 4, άρα οι 10 πληρώνουν λεφτά και τα μοιράζεστε εσείς και η άλλη ομάδα τα... Ακριβώς. Δηλαδή εγώ το πράγμα δεν το ήξερα. Έτσι όταν ήρθα στην αρχή, μια από τις πρώτες συναντήσεις που κάναμε τον πρόεδρο, είχαμε και έτσι έναν τραυματισμό, το ρόστερ είμαστε λίγο short με το ρόστερ, είπα του πρόεδρου ότι θέλω να μπέπτω ξένο. Μου λέει, θέλεις πέπτω ξένο, ξέρεις τι σημαίνει πέπτω ξένο. Εδώ τη στιγμή η ομάδα να πιάει 600.000, συν 150 που πρέπει να πληρώσω για να γράψω 750, συν 50-70 να φέρω, ενώ 800.000 για μένα είναι ο πέπτω ξένος.